Πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε τώρα ένα βίντεο το οποίο έπαιξε χτες στην εκπομπή Live News του Νίκου Ευαγγελάτου και έχει να κάνει με τις συνθήκες του θανάτου του Παντελή Παντελίδη. Ένα έγγραφο ντοκουμέντο για τις συνθήκες αυτές έφερε στη δημοσιότητα ο αστυνομικός συντάκτης του Ε, ο Βασίλης Χίτος. Έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Αυτή η συγκέντρωση του νεοπνεύματος στο αίμα είναι, θεωρείται μεγάλο ποσό. Είναι μεγάλη συγκέντρωση δηλαδή που αποστερεί από το άτομο τις πνευματικές και σωματικές λειτουργίες σε τέτοιο βαθμό ώστε να καθίσταται, να μην υπάρχει η ασφάλεια στην οδήγηση. Ο Παντελής Παντελίδης θα ζούσε αν δεν είχε συνταχθεί αυτή η ιατροδικαστική έκθεση που αποκαλύπτει το Live News. Και αν ήταν ή δεν ήταν ο οδηγός, δεν θα είχε και τόση σημασία το πολύ ποτό που είχε καταναλώσει. Στη Μέθη, στις μεγάλες αυτές συγκεντρώσεις, δεν οδηγούν τα άτομα. Κάποιος βρίσκεται και τους λέει μην πάρεις το αυτοκίνητο, ας πούμε. Άφησέ το. Πάρε ένα ταξί και φύγει, ας πούμε. Ή και ο ίδιος αισθάνεται ο άνθρωπος ότι δεν μπορώ να οδηγήσω. Προκαλεί αίσθηση όμως ότι το εργαστήρι ιατροδικαστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ταυτίζεται πλήρως με την τροχαία ελληνικού και τοποθετεί τον δημοφιλή καλλιτέχνη στη θέση του οδηγού, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει αυτοψία από αρμόδιο ιατροδικαστή. Ο ανωτέρω, την 18 Δευτέρα του 16 και ώρα 8 και 10 το πρωί στο ελληνικό, οδηγώντας το υπαριθμόν αυτοκίνητό του, εξετράπει τις πορείες του δεξιά και προσέκρουσε σε παρακείμενο τσιμεντένιο στη Θέο και μεταλλικά κάγκελα, με αποτέλεσμα το ανωτέρω όχημα να ανατραπεί. Ο Παντελής Παντελίδης δεν λιποθύμησε μέσα στο τζιπ, ούτε υπέστη κάποιο καρδιακό επεισόδιο. Οι μεταλλικές λάμες ήταν εκείνες που του προκάλεσαν τα πολλαπλά χτυπήματα, όπως το βαθύ τραύμα μήκους 12,5 εκατοστών στο τριχωτό της κεφαλής, αλλά κυρίως το βαθύ σημάδι στο δεξί αυτή. Το τραύμα του οτός συνεχίζεται στη δεξιά οπισθωτιαία χώρα, ως τη δεξιά πλάγια τραχυλική χώρα με συνολικό μήκος 12,5 εκατοστών περίπου. Ο άτυχος τραγουδιστής όμως είχε χτυπηθεί βαριά και στον αφιένα αλλά και στην ομοπλάτη. Στην κατώτερη αφιενική χώρα φέρει τραύμα από τέμνον όργανο παράλληλο προς τον εγκάρσιο άξονα, δηλαδή κοντά στη σπονδυλική στήλη, μήκους 14 εκατοστών περίπου. Στην αριστερή υπερπλάτεια και ομοπλατιαία χώρα φέρει τραύμα από τέμνον όργανο, μήκους 6 εκατοστών περίπου. Το Live News ζήτησε την επιστημονική άποψη του προϊσταμένου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών για την ποσότητα αλκοόλ των 2,72 γραμμαρίων ανά λίτρο αίματος που ανιχνεύτηκε στον καλλιτέχνη. Ήταν σε θέση να οδηγήσει, αν οδηγούσε ο τραγουδιστής. Η δράση του ενοπνεύματος είναι κατασταλτική, δεν είναι διαγερτική όπως πολλοί πιστεύουν. Η ένοχη συγκέντρωση του ενοπνεύματος στο αίμα είναι 50 μιλιγράμμ ανά DL. Αυτή που η τροχέα, ας πούμε, οριοθετεί ως συγκέντρωση η οποία επιβάλλει πρόστιμα και λοιπά, όλες τις διοικητικές κυρώσεις. Από το 200 έως το 300 μετά, και αν δεν έχει καταναλώσει καθόλου τροφή, να έχουμε και απώλεια των αισθήσεων. Το 350, να ξέρετε, ότι επέρχεται μάλλον ο θάνατος λόγω καταστολής του κέντρου της αναπνοής. Η υπόθεση όμως έχει και άλλες παραμέτρους. Η καριέρα του Παντελή Παντελίδη εκτινάχθηκε στα ύψη. Στις μετοχές των νυχτερινών κέντρων είχε τα υψηλότερα ποσοστά σε ζήτηση. Και αυτό το έχουν πολύ καλά υπόψη τους όσοι και όσες έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους τις παχυλές αποζημιώσεις.